είναι ζητούμενο το εκτός έδρας γκολ, γιατί αναφερόμαστε σε θεσμό που ισχύει. Εκτελέστηκε για το φάουλ, το γύρισμα του Άδωνη, 1-0 ο Εθνικός. Με τον Ταράζοβ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 24. Είχε προειδοποιήσει η ομάδα της Άχνας προηγουμένως με τις μεγάλες ευκαιρίες από τον Μιχάλ Ντούρης. Σε αυτή όμως εδώ δεν μπορούσε να στοχίσει ο Ταράζοβ, διότι ήταν έτοιμο γκολ από τον Άδωνη να γυρίζει στον συμπαίχτη του. Συνεργάστηκαν οι δύο αμυντικοί του Εθνικού και κατάφεραν να δώσουν προβάδισμα εδώ και η αγκαλιά από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο Ταράζοβ λοιπόν δίνει προβάδισμα στον Εθνικό Άχνα στο αρένα. Από την στημένη μπάλα και το φάουλ που εκτελεί εδώ ο Ιωάννου, το γύρισμα του Άδωνη, έρχεται από πίσω ο Ταράζοβ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Κανά από άλλη οπτική γωνία τον γκολ που δίνει προβάδισμα στον Εθνικό.